Μίλησες για bullying και έχω διαβάσει ότι έχεις δεχτεί και εσύ bullying στη ζωή σου όταν ήσουν μικρότερος, στο Λύκειο, δεν κάνω λάθος, στο που είχες παραπανήσια κιλά. Παραπανήσια κιλά. Εντάξει, δύσκολο για ένα παιδί. Ξέρεις, τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά και είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη το να είσαι απομονωμένος λόγω κιλών, λόγω θρησκείας, λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων, λόγω οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, είναι ένα μάθημα και σε κάνει πιο δυνατό, πιστεύω αυτό. Πήρες και από εκεί πράγματα που μπορεί να ένιωθες για να τα βάλεις στο ρόλο, γιατί ο Γιάννος ήταν ένα παιδί που... Ναι, σίγουρα και πολλά βιώματα και ανθρώπους και φίλους μου που έχουν βιώσει αντίστοιχα. Δηλαδή, γενικότερα θεωρώ ότι έχω πάρει πολλά κατά τη διάρκεια από μικρό παιδάκι μέχρι, όπως ας πούμε στο χωριό μου είχαμε ένα αντίστοιχο άνθρωπο που όλοι τον αγαπούσαμε, απλά όλοι θα λέγανε «Α, μωρέ, είναι λίγο περίεργος, λίγο...» κατάλαβες αυτό. Γενικά έχω πολλά ερεθίσματα. Στις μικρές κοινωνίες είναι και πιο εύκολο, ναι. Εύκολο έναν άνθρωπο. Πολύ. Όταν γύρισες πίσω στο χωριό, μετά τις μέλισσες, τι έγινε? Ο βλαχοδήμαρχος μου. Ανοίγανε μπουκάλια για σένα, γυρίζανε σου, βλίζανε. Φέτος το καλοκαίρι. Ο ήρωας. Ναι. Το καλοκαίρι φέτος πήγα σε ένα, συμμετείχα σε ένα μαραθώνιο που κάνει και ο Δήμος στο χωριό. Και έτρεχα εγώ, ήταν με τη γλώσσα έξω, ήταν να πεθάνω. Και να λέει να χειροκροτήσουμε τον ηθοποιό, το καμάρι του χωριού και ο Άρδα Βασόπουλο. Και εγώ πέθανα με τη γλώσσα έξω. Και λες, παιδί μου, τι ωραία. Και με αγαπάνε πάρα πολύ και το απολαμβάνω και μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Και οπότε πάω στο χωριό. Ο μπαμπάς μου, ας πούμε, εκεί που είναι ένας άνθρωπος πολύ μαζεμένος, πάει, ας πούμε, στο φούρνο ή πάει στο καφενείο και του μιλάνε. Και μου λέει, τώρα που μου λέει, πρέπει να ντύνομαι καλά γιατί θέλω να είμαι με τις φόρμες μου και πρέπει να μου μιλάνε. Και τα απολαμβάνουμε πολύ. Επίσης, έχω μιλήσει με πολλά ξαδέρφια που δεν είχα επαφή. Έλα, και ναι, μέσω, ναι, Instagram και μέσω όλων αυτών ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε. Τα παιδιά που σου κάνανε bullying τότε, έχεις ξαναβρεθεί? Γιατί έχεις δηλώσει κιόλας ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχεις κρατήσει το παντελόν από εκείνη την περίοδο που ήσουν πάρα πολλά κιλά. Ναι, το έχω. Για να σου θυμίζει κάτι, γιατί? Κοίτα, να μου θυμίζει ότι δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή την εικόνα την τότε. Και να μου θυμίζει ότι κατάφερα κάτι στον εαυτό μου και να λέω μέσα μου ότι αξίζω τελικά και ότι. Αξίζω. Το γνωστό. Ναι, το γνωστό. Αυτό. Βοηθάει. Βοηθάει πολύ. Πέρασε όμως δύσκολα και στα παιδικά του χρόνια, διότι είχε ένα ατύχημα που ήταν, ναι, πολύ κομβικό στη ζωή σου. Πολλά κομβικά γενικότερα στη ζωή. Ναι, μα δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι, είχα και ένα ατύχημα το οποίο έχω μιλήσει γι' αυτό. Το οποίο επίσης μου έδωσε δύναμη, γιατί από τότε άρχισα να πιστεύω πολύ και να έχω μια εσωτερική δύναμη και να, κάτι να μου δίνει δύναμη μέσα μου και να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και μάλιστα είπες ότι αυτό μπορεί να ήταν και μία, όχι αιτία, να στραφεί στο Θεό και στην πίστη. Σε έβαλες διαδικασία να πιστέψεις για να αντλήσεις δύναμη. Πάρα γιατί πολύ. Γιατί ήσουν και σε κόμμα, ήταν δύσκολο. Πολύ. Δηλαδή και οι γονείς σου, φαντάζομαι, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Νομίζω για ένα γονιό, ένα παιδάκι μικρό που σου λένε ότι θα πεθάνει, θα ζήσει, αλλά θα ζήσει πώς θα είναι και πώς θα γίνει, είναι τρομερό το συνέστημα. Αλλά μου έδωσε μία δύναμη που ακόμα, επειδή μου αξίζει. Ας πούμε και τώρα, πριν βγω, κάνω το σταυρό μου γιατί κάτι μου δίνει να είμαι εντάξει, να είμαι καλά, να... Κάτι κάπως, δεν ξέρω να σου το εξηγήσω, αν είναι Θεός, Παναγία, Χριστός, δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου δίνει δύναμη, όπως ας πούμε σε μια δύσκολη στιγμή για μένα, πάντα θα ανάψω ένα κερί και θα κάνω την προσευχή και θα φύγω. Αυτό. Δύναμη. Σε σχέση με το θάνατο, είσαι εξοικειωμένος. Φλερτάρεις και ο ίδιος έχεις πέσει ακόμα στη σειρά. Μπαίνει. Παναγία. Όχι. Αν είναι κάτι που σε φοβίζει. Κοίτα, με φοβίζει η απώλεια των άλλων, των δικών μου ανθρώπων. Γενικά πιστεύω ότι θα έπρεπε λίγο να εκπαιδευτούμε και στο σχολείο γιατί το θέμα της ξαφνικής απώλειας, το πώς ξέρεις ψυχολογικά πρέπει να το διαχειρίζεις όλο αυτό. Ο δικός μου θάνατος δεν με φοβίζει γιατί δεν θα τον καταλάβω, φαντάζομαι. Τώρα τι συζητάμε. Μιλάω για σένα, βρε, αν είναι δυνατόν. Με φοβίζει πάρα πολύ τον αγαπημένο μου ανθρώπων. Αλλά αυτή την ξαφνική απώλεια δεν ξέρω. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους που έχουν χάσει. Είμαι τώρα ο Πάνος, για παράδειγμα. Δεν ξέρω. Αυτοί οι γονείς δεν ξέρω τι κάνεις. Χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, κλαις, είσαι σε μια φάση που δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.